ειδήσεις από το Omnia TV. Αστυνομοκρατία κατά την περίοδο των εορτών στο κέντρο της Αθήνας ανήγγειλε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Χρήστος Παπουτσής. Όπως διαβεβαίωσε εκπροσώπους των καταστηματαρχών του κέντρου, θα υπάρχει συνεχής παρουσία αστυνομικών δυνάμεων προκειμένου να αποθούν ή και να συλλαμβάνουν μετανάστες μικροπολιτές. Ωστόσο, ιδιαίτερα πιθανό θεωρείται και το ενδεχόμενο εκδηλώσεων διαμαρτυρίας από πολίτες για την οικονομική κατάσταση, παράλληλα με τις εορταστικές εκδηλώσεις που έχει προγραμματίσει ο Δήμαρχος Γιώργος Καμίνης. Οι Ισραηλινές κατοχικές δυνάμεις έχουν συλλάβει σχεδόν 470 Παλαιστινίους από τις 18 Οκτωβρίου του 2011, όταν 477 Παλαιστίνοι πολιτικοί κρατούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι με αντάλλαγμα τον Ισραηλινό στρατιώτη Γκιλάντ Σαλίτ, στο πλαίσιο της πρώτης φάσης της Συμφωνίας Ανταλλαγής Κρατουμένων που συνήφθη μεταξύ της κυβέρνησης του Ισραήλ και των αρχών της Χαμάς. Χθες Κυριακή το Ισραήλ προχώρησε στην αποφυλάκηση άλλων 550 Παλαιστινίων κρατουμένων, υλοποιώντας τη δεύτερη φάση της συμφωνίας. Συνεχίζονται οι διαδηλώσεις κατά του στρατιωτικού καθεστώτος στην Αίγυπτο μετά την επίθεση που δέχτηκε η ειρηνική καθιστική διαμαρτυρία την Παρασκευή έξω από το μέγαρο της κυβέρνησης. Οι συγκρούσεις που ακολούθησαν το Σάββατο και την Κυριακή ήταν σφοδρές, με τουλάχιστον 10 διαδηλωτές νεκρούς από τα πυρά του στρατού. Εικόνες ιδιαίτερης αγριότητας μεταδόθηκαν από πολίτες μέσω του διαδικτύου με αποκορύφωμα τον άγριο ξυλοδαρμό μιας γυναίκας από 3 στρατιώτες. Αγρότες που αντιστέκονται στις βίαιες απαλωτριώσεις των χωραφιών τους έχουν εξεγερθεί στην επαρχία Γουκάν της Κίνας και πλέον η περιοχή βρίσκεται υπό πολιορκία τεράστιων σε αριθμό αστυνομικών δυνάμεων. Η κατάσταση οξύνθηκε όταν, όπως υποστηρίζουν οι χωρικοί, η τοπική αστυνομία σκότωσε μέσα σε αστυνομικό τμήμα έναν από τους χωρικούς που είχαν πάει για διαπραγματεύσεις. Υπέγραψε τη συμφωνία με τον Αραβικό Σύνδεσμο ο Υπουργός Εξωτερικών της Συρίας. Όπως έγινε γνωστό από αξιωματούχο του Αραβικού Συνδέσμου, υπογράφηκε το πρωί στο Κάιρο η πρόταση ειρηνευτικής συμφωνίας μεταξύ του καθεστώτος Άσαντ και της αντιπολίτευσης. Επίσης έγινε γνωστό ότι συμπεριλήφθηκαν αλλαγές που ζήτησε η κυβέρνηση Άσαντ, χωρίς ωστόσο να γίνουν γνωστές περισσότερες πληροφορίες. Επικριτές του καθεστώτος σημειώνουν ότι ο δικτάτορας προσπαθεί απλώς να κερδίσει χρόνο προκειμένου να ολοκληρώσει τις επιχειρήσεις εναντίον των αντικαθεστωτικών. Αυτές ήταν οι ειδήσεις από το Omnia TV. Σας ευχαριστούμε που ήμασταν μαζί σας. Καλό σας βράδυ.